Και στάσμο άνδρας αυτών και τα στήσονται. Ξελεύσε τα άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησούς επιρρώθηκε της πίσεώς σου. Oh, Lord.
Εν τους λειτουργούντας η φλόγα πυρηνών, μέσων ταγμάτων πρωτεύοντα, ανέδειξας Κύριε των σών αρχαγγελικών Μιχαήλ αρχιστράτηγων, αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το Πνεύμα τη σου. Ευλογήστε στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντακις χιλίους άνδρας χορτάσας.
αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη, της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, της οίκης των εορταζόντων, της οίκης των πενήτων, και εν το κόσμο σου απαντή, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων, τρέφων διακυβερνών και πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λούσι επτόχευσαν και πείνασαν οι δε εξηγούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Λούσι επτόχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθούς. Ιε Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίσημον δόξα σοι. Και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνας μη κερελέσον 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 δέσποτο Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μήτρος, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζώπου Τάφου, προστασίας των επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη δεσποτά. Αλλά πολύ περισσότερον στις ρίζες του τις θρησκευτικές, εκ των οποίων ριζών ο άνθρωπος λαμβάνει δύναμη και χάριν και αγιασμό. Αυτό τον σκοπό εξυπηρετούν και τα πανηγύρια της Εκκλησίας μας. Δεν είναι ευκαιρίες μιας κοινωνικής αναστροφής, ούτε πολύ περισσότερο οι θρησκευτικές πανηγύρις μας γίνονται με σκοπούς καθαρά υλικούς, δηλαδή την δια της τροφής ευοχίαν του ανθρώπου.